λευκαδίτικα νέα στο mylevkada.gr. Βρισκόμαστε στη Λυγιά, μεσάνυχτα Σαββάτου 23 Μαΐου, όπου έγινε ατύχημα μεταξύ δύο γιοταχή αυτοκινήτων. Σύμφωνα με βάσιμες πληροφορίες, το αυτοκίνητο τύπου Honda, χρώματος χρυσαφή, προσπάθησε να κάνει αναστροφή και τρακάρισε με το αυτοκίνητο το Toyota, χρώματος μαύρου. Και τα δύο αυτοκίνητα είχαν κατεύθυνση από Καριώτες προς Λυγιά. Επίσης, ο οδηγός του Toyota βρέθηκε θετικός στο αλκοτέστ που του έγινε. Πρέπει όλοι να έχουν ιδιαίτερη προσοχή, να μην κάνουν αναστροφές και να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε κατοικημένες περιοχές. Το ανακριτικό τμήμα της τροχιάς που έφτασε σύντομα στον χώρο του ατυχήματος έκανε τις κατάλληλες μετρήσεις και ενέργειες για τη διελεύκανση του ατυχήματος. Επίσης, η οδική βοήθεια έφτασε σύντομα, πήρε τα δύο αυτοκίνητα, τα οποία δεν μπορούσαν να κινηθούν, και άνοιξε ο δρόμος για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Το συνεργείο του My Lefkada Team βρέθηκε αμέσως στον τρόπο του ατυχήματος, κατέγραψε τα σχετικά πλάνα και έβγαλε τις κατάλληλες φωτογραφίες, το οποίο θα δείτε στο ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει. Όλη η επικαιρότητα από το νησί της Λευκάδας στο mylevkada.gr. Στην κάμερα ήταν ο νέος ρεπόρτερ και στο μοντάζ ο Νίκος Καβαδάς. Το My Lefkada βρίσκεται στον τόπο του ατυχήματος, στην ευθεία της Λυγιάς, στα όρια Λυγιάς Καριωτών,
όπου έγινε κάποιο ατύχημα, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές. Ο κύριος εδώ πέρα με το αμάξι έκανε αναστροφή, το πίσω του αμάξι βρίσκεται στη Hellas Service και τρακάρισε με το άλλο το Toyota, το οποίο έρχονταν από τη Λευκάδα. Βάσει πληροφοριών, λίγο πατημένος με το Toyota και είχε πει και λίγο παραπάνω αλκοόλ. Για το My Lefkada, News Reporter. Λευκαδίτικα νέα στο mylefkada.gr.